Αλλά έχουμε τον υποψήφιο εδώ, τον Γιάννη Καραλή, υποψήφιος με το ΚΚΕ στην μεγάλη περιφέρεια. Στην πρώτη Αθήνα. Στην Αλφα. Πρώτη Αθήνα. Καλά, εντάξει, η Βήτα που έχει σπάσει. Ναι, εντάξει, η Βήτα έχει σπάσει κιόλας. Η Αλφα δεν έχει σπάσει. Η Αλφα δεν έχει σπάσει. Είναι... Κοίταξε, εγώ σε μια κουβέντα που έκανα εκεί με τα παιδιά, με τους ανθρώπους του ΚΚΕ, που θέλω να πω ότι με τίμησαν πραγματικά πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή την περίοδο δεν την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Γιατί είναι ένας χώρος στον οποίο υποστήριζα με πολύ μεγάλη αγάπη και ήμουνα εγκύτερα στο ΚΚΕ από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σχηματισμό, και αυτό γιατί πιτσιρικάς και στο Πανεπιστήμιο γι' αυτά ήμουνα αριστεριστής, δεν ήμουνα με κάποιο πολιτικό κόμμα, πήγαινα πολλές φορές και δεν ψήφιζα. Ακόμα πριν ξεκινήσω τη δουλειά στο πρώτο έτος της ΑΣΟΕ είχαν βγει 19 ψηφοδέλτια στη σειρά που είχαν σταυρό ΑΕΚ ΘΕΑ με το έψινο στη μέση. Ναι, ναι, 19 συμφοιτητές που να τους κάνουμε πλάκα, βγάλουμε την ΑΕΚ πρώτο κόμμα στο έτος. Λοιπόν, δεν είχα, αλλά πάντα ένα πράγμα κοίταγα στην πολιτική. Αυτό που όλοι λέμε, αλλά που όλοι το ξεχνάμε, το πάμε στην κάλπη. Τι συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια. Ρε, εσύ μας λένε ψέματα, μας δουλεύουν, μας κοροϊδεύουν, μας κάνουν. Και όταν φτάνει στην κάλπη, δεν λες ποτέ. 4 χρόνια έλεγα ότι ο Λεάνης είναι ψεύτης. 4 χρόνια έλεγα ότι ο Μπάμπης με δουλεύει. Άρα θα ψηφίσω τον Τάκη. Γιατί από τους τρεις ο Τάκης δεν μου λέγε ψέματα. Mm-hmm. Αυτό για ένα περίεργο λόγο Έλληνας όταν φτάνει στην κάλπη το ξεχνάει πάντα. Είναι η περίφημη ατάκα του Φλωράκη που έλεγε ότι όλοι μας αγαπούσαν, αλλά κανένας δεν μας αγαπούσε, δεν μας παντρεύονταν, διέλεγε. Ναι, ένα φοβερή ατάκα αυτή, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, εγώ την είχα κάνει γιατί θεωρούνταν, ξέρεις, για ανθρώπους που ήταν θεωρητικά πιο αριστερά από το ΚΚΕ, στο δικό τους μυαλό, φτιάχνοντας το δικό τους τόξο πολιτικών σχηματισμών. Θεωρούνταν περίεργο να πας να ψηφίσεις ΚΚΕ. Εγώ το ψήφιζα. Γιατί όταν έφτανε η ώρα του να ψηφίσεις κόμμα το οποίο θα μπει στη Βουλή, σκεφτόμουν πάντα, θέλω να πιστεύω έτσι με μια αριστερή συνείδηση, ότι μην πάει η ψήφος μου κάπου που δεν θα μετρήσει. Mm-hmm. Να πάει κάπου που ποιος είναι εγκύτερα σε μένα. Ή που δεν θα αγωνιστεί για μένα, ας πούμε. Ακριβώς. Ή που δεν θα με οδηγήσει σε κάποιον που δεν θα με οδηγήσει. Το ίδιο λέμε, πάντα. Δεν θα μετρήσει, δεν θα αγωνιστεί για μένα. Δεν θα είναι εκεί να μιλήσει. Ναι. Θα μου πει κανένας, μα το ΚΚΕ δεν πιστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ κανονικά πιστεύει σε μια εξουσία από το λαό, για το λαό, που έρχεται με επανάσταση. Ναι. Ναι. Όταν θα οριμάσουν αυτές τις συνθήκες, αν ποτέ οριμάσουν και θα το δούμε αυτό το έργο, το συζητάμε. Και αυτό τώρα, είναι λοιπόν, ο λόγος που θα πρέπει κάποιοι να καταλάβουν, γι' αυτό που λένε το ΚΚΕ δεν θέλει να διοικήσει. Θα διοικήσει αν θελήσει αυτός που του λέει ότι δεν θέλει να διοικήσει, να διοικήσει. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να το λες, ναι, αυτές πια οι επαναστάσεις είναι πια εντός εισαγωγικών. Δεν μπορεί να λες κανένα θέλει να διοικήσει όταν ξέρεις ότι αυτό θέλει να διοικήσει εσύ. Δεν είμαστε σε συνθήκες όπλων. Έχει αλλάξει η ιστορία. Η επανάσταση που λέμε είναι εντός εισαγωγικών και είναι διάθεσης. Επανάσταση διάθεσης. Έχω τη διάθεση πια να βοηθήσω κάποιους που ξέρω ότι αν ποτέ κυβερνήσουν, θα κυβερνήσουν και για μένα. Δεν θα κυβερνήσουν για τους 150 ολιγάρχες της Ελλάδας, γιατί είμαστε και μικρή χώρα και έχουμε λιγότερους. Σωστά. Λοιπόν, απ' την άλλη πάλι, στέκεται ο Έλληνας απέναντι στην κάλπη, έχει τα ψηφοδέλτια μπροστά και πρέπει να επιλέξει κάποιον. Εγώ θα πω μόνο την πραγματικά για μένα ομολογία Τσίπρα, και απορώ πως δεν το σχολίασε κανένας συνάδελφος. Βέβαια θα μου πεις, μας περνάνε κάποια πράγματα. Τι συζητάμε, ρε Μπάμπη, τόσα χρόνια? Δεν συζητάμε 9 χρόνια πώς θα καταφέρουμε να έχουμε βιώσιμο το χρέος? Ναι. Θα τους πει κανείς ότι το θέλουμε θνησιγενές το χρέος και όχι βιώσιμο? Χωρίς ξύλο μαρτυράνε. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι θέλουμε να έχουμε ένα χρέος όλη μας ζωή. Ποιος θέλει βιώσιμο χρέος? Θέλουμε βιώσιμη αποπληρωμή του χρέους, κύριοι. Μη μας μαθαίνετε στο μυαλό μας να έχουμε ότι θα έχουμε ένα βιώσιμο χρέος όλη μας ζωή. Θέλουμε να πεθάνει το χρέος, να τελειώνουμε. Ναι. Έρχεται λοιπόν ο Τσίπρας και λέει, και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Λέει αλήθεια. Και γι' αυτό δεν του το κοντράρει η Νέα Δημοκρατία. Το 83% των επώδυνων μέτρων τα έφερε η κυβέρνηση που προηγήθηκε ημών, λέει ο Τσίπρας. Ναι. Ωραία. Μα εσένα, αδερφέ, σε βγάλαν για να κάνεις το 83-63-60, ώστε όταν ερχόταν και το δικό σου 17 να πάμε στο 77. Και σίγουρα δεν σε βγάλαν για να κάνεις το όχι ναι. Και αυτό, όχι, σίγουρα δεν σε βγάλαν για να κάνεις το 83-100%. Άρα διατήρησες όλο το 83 των επώδυνων και μου πρόσθεσες άλλα 17 στην καράφλα. Και πήγαμε στο 100%. Και συν αυτό, εγώ έχω να πω ότι δημιούργησες και πάνω από 1000 μνημονιακούς νόμους, οι οποίοι θα μείνουν έτσι κι αλλιώς μέχρι το 2060. Εντάξει. Γιατί όταν λέμε ότι έχουμε φύγει από μια σύμβαση και έχουν παραμείνει οι νόμοι, δεν είναι για να καθόμαστε έτσι. Κοίταξε, σου πω, εγώ το πτυχίο μου δεν το πήρα στην ΑΣΟΕ. Τώρα ψάχνω να πάω να δώσω κάτι μαθήματα που χρωστάω. Αλλά με φίλους μου οικονομολόγους που έχω μιλήσει, γελάνε
όταν ακούν ότι πρόκειται να έχουμε αυτά τα πλεονάσματα που ακούγονται ότι θα έχουμε και ότι θα υπάρξει αυτά που ουσιαστικά αφήνει να εννοηθούν ο Μητσοτάκης, ότι θα υπάρξει άμεση ανάπτυξη στους ρυθμούς που λέει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή μιλάμε για μια χώρα που είναι τελειωμένη η υπόθεση το ότι από τις 8 Ιουλίου τέρμα το διάλειμμα, μέσα τα κεφάλια, μειώσεις, επώδυνα μέτρα, οι συντάξεις θα ανεβαίνουν 1 ευρώ το χρόνο και θα πέφτουν μέτρα εκατομμυρίων. Ο κόσμος πρέπει να είναι έτοιμος, γιατί θα χρειαστεί να αντισταθεί, θα χρειαστεί να βγει στο δρόμο, θα ξαναπάει στο Υπουργείο Οικονομικών να διαμαρτύρεται, θα ξαναφωνάξει στα σχολεία, θα ξαναγίνουν απεργίες, θα γίνουν διαμαρτυρίες από γονείς, γιατί θα πάνε τα παιδιά τους για βρεφονιπιακό σταθμό και την πρώτη μέρα που θα τα παραλάβουν θα είναι από κοντέινερ. Δεν θα υπάρχουν τα νοσοκομεία. Γιατί. Να διακόψουμε να πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Παρακαλώ, Γιάννη Καραλή, υποψήφιο με το ΚΚΕ στην Α της Αθήνας, και θα πούμε και άλλα πολλά. Θα ανακατέψουμε και αθλητικά μαζί και θα το κάνω πλάκα για τη City κτλ. Επιστρέψαμε, γυρίσαμε. Μαζί μας ο Γιάννης Καραλής, υποψήφιος με το ΚΚΕ στην Α Αθήνας. Πώς ακούγεται αυτό, ρε φίλε? Ποιο? Υποψήφιος με το ΚΚΕ στην Α Αθήνας. Συμμαχία να βοηθήσουμε εκεί που θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι μία δύναμη παραπάνω, ένα σπρώξιμο παραπάνω, μία βοήθεια παραπάνω. Ένα σταυρό. Αυτό που λένε και έχουν δίκιο οι άνθρωποι του ΚΚΚ, που λένε τα κεντρικά, έχοντας μετρήσει, έχοντας ζει τις τάσεις και όλα αυτά, ότι δεν περσεύει κανένας. Είναι η φορά που πραγματικά πρέπει να παρακινήσει όσους γνωστούς σου έχεις, ας πούμε, δημοκράτες, ανθρώπους αριστερούς κλπ., να πάνε στην κάλπη. Ερώτηση εγώ να τη μεταφέρω σε έναν φίλο να απαντήσει ο Γιάννης. Δεν θέλω να απαντήσω εγώ, γιατί έχω δει το ρόλο. Λοιπόν, μπορεί ο κύριος Καραλής να πει που επαναστάτησε το ΚΚΕ τα χρόνια της κρίσης για να βοηθήσει το λαό? Είναι πάρα πολύ απλό. Έχεις δει πόσες άλλες πορείες έχεις δει εκτός από αυτές που διοργανώνει το ΚΚΕ? Πόσες φορές ο Νάσος πρέπει να απαντήσει τώρα, έτσι? Ο Νάσος που κάνει το ερώτημα. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, ρε Νάσο, πραγματικά, προφανώς, επειδή, κοίταξε, υπάρχει ένα πολύ κακό πράγμα που γίνεται σε όλες τις πορείες και σε όλες τις διαμαρτυρίες στο κέντρο της Αθήνας. Δυστυχώς κλείνουν το δρόμο. Το κλείνει η αστυνομία. Το θέλουν, νομίζω, και τα κόμματα. Η δική μου άποψη είναι ότι είναι μεγάλο λάθος για το ΚΚΕ να γίνεται αυτό. Πρέπει να παρακαλάει να μένει τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή. Να περνάνε τα αυτοκίνητα και οδηγοί και να βλέπουν και τα πανό και τα αιτήματα και να ακούν και τα συνθήματα. Να μην περιμένουμε να μας πει το δελτίο ειδήσεων με όποια παρέμβαση μπορεί να έχει κατά την προβολή του ρεπορτάζ το τι συνέβη σήμερα στην τάδε και στη δυναπορία. Να μπορούμε μόνοι μας να μεταλαμβάνουμε των αιτημάτων των ανθρώπων αυτών που κατεβαίνουν κάτω είτε με βροχές είτε με λιοπύρια και διαμαρτύρονται και ζητούν. Τι ζητούν, δηλαδή? Είναι κάποιοι τρελοί που κόβουν τη δουλειά τους στη μέση και κατεβαίνουν σε ένα Υπουργείο να διαμαρτυρηθούν, ή είναι εργαζόμενοι που τους πίνουν το αίμα, άνεργοι που παρακαλάνε να αποκτήσουν τα δικαιώματά τους κλπ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς το βλέπεις, φίλε Νάσο. Ο καθένας μπορεί να το βλέπει όπως θέλει. Από την άλλη μεριά υπάρχει και μπορεί να το διαπιστώσει ο Νάσος, γιατί λέει πάντα με εκτίμηση και αγάπη, και εμείς του λέμε με εκτίμηση και με αγάπη, ότι μπορεί να το βρει πάρα πολύ εύκολα, ακόμα και αν αναπευθυνθεί στα πρακτικά, να δει πόσες τροπολογίες και πόσες ρυθμίσεις έχει καταθέσει το ΚΚΕ για τους εργαζόμενους. Όχι, να μην το ψάξει αυτό, Μιχάλη μου, γιατί θα κουραστεί πολύ. Ας βρει, ας ψάξει ο Νάσος πόσες συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές. Στο λέω εγώ, Νάσο, καμία. Καμία, Νάσο. Είναι εκπληκτικό. Η πλέον μυαλοφυγόδικη και άσχετη με την πολιτική σκηνή και τις ανάγκες του τόπου να ήταν οι άνθρωποι του ΚΚΕ. Είναι δυνατόν καμία πρότασή τους να μην αξίζει? Σκέψου, δημοκρατικά. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ, ας πούμε, ότι είναι πιθανό μέσα σε μια τετραετία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να μην υπάρχει πρόταση έστω μία της Νέας Δημοκρατίας που να αξίζει να την ψηφίσουν και οι υπόλοιποι στη Βουλή. Εσείς μου λέτε ότι δεν άκουσε καμία του ΚΚΚ. Σου λέω, δεν ψηφίστηκε καμία από την τροπολογία που ήρθε. Όχι μόνο. Καμία. Υπάρχουν κάποιες από αυτές, έχω να πω, υπάρχουν κάποιες από αυτές οι οποίες κρίθηκαν ως μη εφικτές. Και ήρθαν μετά. Και ήρθαν μετά. Τα 751 πρώτα απ' όλα. Το μόνο. Όχι μόνο. Το αφορολόγητο. Βέβαια. Βέβαια. Το μόνο κόμμα που ευθαρσώς μίλησε για άμεση επαναφορά στα 751 ευρώ στον κατώτατο, πρόσεξε. Και το έκανε ένα κόμμα το οποίο λέει ότι δεν πιστεύουμε ότι τα 751 επαρκούν. Φτάνουν, ναι. Δεν είναι επαρκή για να ζήσει. Δεν πιστεύει κανένας Έλληνας ότι φτάνουν τα 751. Όχι, αλλά σου λέει, μη χειροκροτήσει. Δεν γίνεται όμως από την άλλη μεριά να βγαίνει να απολογήσει για το 751. Δεν έχει απολογηθεί κιόλα. Αναρωτιέμαι μόνος μου, υπάρχει κανένας που πιστεύει ότι με 750 ευρώ μπορεί κάποιος να ζήσει στην οικογένειά του? Μα και το ΚΚΚ που είναι το κόμμα που λέει ότι δεν πιστεύω σε αυτό που παγώ, στο μη χειροκροτήσει, σου λέει πάμε αυτό να το κάνουμε βάση.
δεν θα σταμάταγε τους αγώνες την επόμενη. Θα ξεκίναγε όμως με αφετηρία τα 751 να πάει πιο πάνω. Σωστή. Αλλά και αυτό απορρίφθηκε και αυτό δεν συζητήθηκε. Και να σας πω και κάτι. Εγώ πολύ απλά τα σκέφτομαι με φιλενάσο μου και όπου διαφωνείς, περιμένω να στείλεις μήνυμα και να το διαβάσει και ο Μιχάλης. Τρία πράγματα θέλω στη ζωή μου. Τρία. Για να μπορώ μια χώρα που διαλύθηκε, που όπως λένε οι οικονομολόγοι μεγάλοι των κομμάτων που κυβέρνησαν αυτή τη δεκαετία, χρεοκόπησε. Χρεοκόπησε κανονικά. Λοιπόν, τι θέλω. Δικαίωμα στην υγεία, στην παιδεία και εργασία για όλους. Τρία πράγματα. Τα σπίτια και τα αυτοκίνητα είναι που θα φτιάξουν τη ζωή μας αύριο. Αν εμένα σε μια αναδιανομή του πλούτου της χώρας ερχόταν κάποιος και μου λέει ότι κύριε, το σπίτι που μένεις, φύγανε οι κόρες σου. Η μία είναι εδώ, οι άλλοι είναι εκεί, σπουδάζουν, βρήκαν τη ζωή τους, έμεινες με τη γυναίκα σου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα ζευγάρι αυτό το σπίτι. Πρέπει να πας σε ένα σπίτι 80 τετραγωνικά. Γιατί αυτό το πάρει μια οικογένεια, γιατί μπαίνουμε σε μια δεκαετία στην Ελλάδα αναδιανομής του πλούτου, όλοι να ζήσουμε καλύτερα, να αυξηθεί η παραγωγή, να σταθούμε στα πόδια μας και να κάνουμε σαν χώρα την αντεπίθεση να ξαναβγούμε ψηλά. Το θέμα μου θα ήταν αν θα αλλάξω σπίτι να πάω σε λιγότερα τετραγωνικά. Αν θα πρέπει να έχω μικρότερο κυβισμό αυτοκίνητο, γιατί το δικό μου, ας πούμε, που δεν είναι, αλλά λέω, είναι μεγάλο και χωράει την πενταμελή οικογένεια καλύτερα. Αυτά είναι τα θέματά μου. Ή το θέμα μου είναι να ξέρω ότι αν αρρωστήσω δεν θα πεθάνω σε ράτζο. Ότι το παιδί μου δεν θα πρέπει να μου ξεζουμίσει και το τελευταίο ευρώ που μαζεύω με κόπο για να αποταμιεύσω, γιατί πρέπει να τα δώσω όλα στην παραπαιδεία για να σπουδάσει. Ναι, αν θέλει να σπουδάσει έτσι, γιατί δεν είναι και υποχρεωτικό να σπουδάζουν όλα τα παιδιά, αλλά μπορεί να μην έχει την ικανότητα στα χέρια του να πάει να μάθει μια τέχνη, να μπορεί να κάνει κάτι άλλο κλπ. Και θέλει να σπουδάσει. Έχει τη δυνατότητα, αν το μυαλό της αρκεί, έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει. Του τη δίνουν. Ή του λένε ότι θα πας να στοιχηθείς, θα αναμετρηθείς αυτό που λέγε στο μήνυμά του χθες ο Μικρούτσικος καταπληκτικά, να ξεκινούν όλα τα παιδιά από την ίδια γραμμή. Τι καταπληκτικό. Φοβερό κείμενο ήταν. Φοβερό και ο Κιμούλης ήταν εκπληκτικός. Τα 10 λεπτά αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο, η ζωή μας όλη είναι, ό,τι πιο ωραίο έχω δει, ναι, σε προεκλογική περίοδο. Μα ο Κιμούλης αν είδε του Μικρούτσικου. Αντί για. Όχι, εσύ μιλάς για το αυτό, εγώ λέω για το. Α, τα μικρά. Λέω και το δεκάλεπτο που έβγαλε το κουκουέ και είναι στο. Με απόψεις διαφόρων, ναι. Με τις απόψεις, ναι, ναι. Έπρεπε, ναι, να ακούσεις τον Κιμούλη, δεν ξέρω αν την είδε στην ομιλία χθες, μετά το Κουτσούμπα. Mm-hmm. Το Κιμούλη να διαβάζει το μήνυμα του Μικρούτσικου, προλογίζοντας ότι δεν μπορούσε ο Θάνος να έρθει, ναι, λόγω της μεγάλης ζέσης, να μην μπει σε δοκιμασία για την υγεία του κλπ. Και ο Κιμούλης υπογραμμίζοντας ότι ό,τι θα διαβάσω το αποδέχομαι μέχρι την τελευταία του λέξη, το προσυπογράφω και πραγματικά δεν διάβασε το μήνυμα του Μικρούτσικου, το ερμήνευσε. Γιατί δεν μπορεί να κρύψει τον ηθοποιό μέσα του. Ναι. Ήταν εκπληκτικός. Έβγαζε όλη αυτή τη συγκίνηση που θα έβγαζε ο Θάνος αν το διάβαζε ο ίδιος. Εγώ θα διαβάσω ένα μήνυμα μόνο. Καραλή, με ξάφνιασε. Ευχάριστα. Εντάξει, ήξερα ότι ο Μιχάλης είναι Μπολσεβίκος, αλλά για σένα δεν πήγαινε το μυαλό μου. Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μου άρεσε ότι ο Καραλής είναι κουκουέ. Μπα, τότε που είχα. Εγώ εδώ πέρα είχα πρώτο έρθει το 99, κάτσα 5 χρόνια. Ναι. Και μετά ήρθα πάλι από το 9 ως το 12 λατρεία. Στην αρχή ο Μπάμπης με είχε πλησιάσει το. Πού ήμασταν, στη Γαλλία, στο Ευρωμπάσκετ. Το 99, ναι, στη Γαλλία ήταν. Ναι, 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 ναι. Το 97 ήταν η Ισπανία. Και μου λέει δεν έρχεσαι τα λοιπά. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ πέρα, επειδή έτσι είχα εκφραστεί από την αρχή ανοιχτά, με είχαν πλακώσει από τότε στα μηνύματα και μου ταχώνανε για αυτό που λες. Δεν είχα κρύψει ποτέ ότι είμαι αριστερός. Αυτό που μου λέει ένας φίλος, αυτό το μοντέλο οικονομίας, κύριε Καραλή, δοκιμάστηκε για αρκετά χρόνια σε πολλές χώρες και απέτυχε. Βρείτε κάτι άλλο. Όχι σε πτωχευμένες, αδερφέ. Όχι σε χώρες που φάγανε στην κεφάλα τρία μνημόνια. Είδες δηλαδή αυτά που τα οικονομικά μοντέλα που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 10 χρόνια να άνθησαν. Βίωνα ήταν τα πράγματα. Και αυτά τα οποία άνθησαν, πώς φτάσαμε στα μνημόνια. Ναι. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Πάντων, αυτό που άνθησα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει, πρώτα απ' όλα, επειδή ρωτάνε πάντα, να το στέλνει και ένας φίλος, το κουκουέλι δεν θέλει να κυβερνήσει. Είναι σαν το σκυλί που είναι πάντα απέναντι σε όλα και γαυγίζει. Φίλε, δεν περνάει πλέον αυτή η ουτοπική ιδεολογία. Αριστερή με δεξιές τσέπες, βλέπε κανέλη κλπ. Η κανέλη είναι αριστερή με δεξιά τσέπη. Έχει και αριστερή τσέπη, έχω να σου πει κανέλη. Και δεν λέω όχι σε κανέναν άξιο άνθρωπο που κατάφερε στηριζόμενο στις δυνάμεις του. Καταρχήν, ποιο είναι το κριτήριο του δείξουμε την αριστερή τσέπη? Δεν το καταλαβαίνω. Μιλάει για δεξιά τσέπη, εννοεί ότι έχει πολλά λεφτά. Μπράβο της. Ήταν άξια και στην τελική θα σου πω και κάτι. Και λούμπεν προλεταριά του ήταν η κανέλη, από τους πλούσιους τα έπαιρνε. Σπούλαγε τη δουλειά της και την αγόραζαν ακριβά και ήταν εξαιρετική. Έχουμε καμιά διαφωνία σε αυτό? Λοιπόν, πάμε τώρα στην πραγματικότητα. Στέλνει και ένας φίλος εδώ, είναι δυνατό, λέει, το κουκουέ που διαρριγνεί τα ημάτια του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετέχει σε ευρωεκλογές? Το είπαμε πριν, κόψαμε λόγω διαλύματος. Δεν μπορείς να δώσεις τις μάχες απ' έξω. Την ιστορία τη γράφουν αυτοί που είναι παρόντες, φίλε. Το να πας κάτι στην γωνιά σου, εκεί θα έλεγες ότι το κουκουέ συμπεριφέρεται σαν το σκυλί που είναι στη γωνία και γαυγίζει. Θα σου πω το πιο εύκολο πράγμα που έχεις να κάνεις. Σε όλες τις γειτονιές υπάρχει κάπου κιόσκι. Σε μια πλατεία κλπ. Πήγαινε και ζήτα τη διακήρυξη του ΚΚΕ για τις εκλογές. Έχεις ένα συμπεπτυγμένο φυλάδιο.
τις θέσεις του κόμματος για να είναι εύπεπτες για όλους, γιατί δεν θα κάτσει κάποιος να διαβάσει αναλυτικά αυτό το πρόγραμμα. Κάνει ο Γιάννης τώρα, αυτό που κάνει ο Γιάννης τώρα μου δίνει ατάκα για τις επόμενες ευρωεκλογές. Για τις επόμενες εκλογές. Δηλαδή θα λέμε στους υποψήφιους, όσοι θέλουν να έρθουν κτλ. Μάγκες ελάτε. Πάρ' τα μηνύματα. Πάρτε τα μηνύματα και, και κόψτε το λαιμό σας. Κόψτε το λαιμό σας. Εγώ το είπα. Εγώ το είπα. Πήγα να το καταλάβω τι γίνεται έτσι. Και εγώ θέλω. Όχι, εγώ θέλω να το πω. Μιχάλη, αυτό θέλω να το πω γιατί μου είχε να πω και σε κανένα δυο πάνελ τηλεοπτικά. Όχι, να διευκρινίσω κάτι. Εγώ το είπα για κανέναν άλλο λόγο γιατί ο Γιάννης είναι εξοικειωμένο ο παιδί. Αλλά λέω ότι είναι πολύ ωραίο. Απλά δεν έχει πάρα πολύ ωραίο φάση όμω. Είναι πολύ ωραίο φάση. Ελάτε εδώ, κύριε, μία ώρα δικό σας στο μαγαζί. Πάρτε το, γεια. Πάρτε το, κάντε τα κουμάντα σας. Αρκεί να μπορείτε. Κι άμα γίνω εγώ εξωφρενικός, αυτά που κάνεις. Να πεις, όπα, είπαμε κουμάντα μέχρι εκεί. Λοιπόν, να τελειώσω αυτό, γιατί πραγματικά, παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε και να μην λέμε εμείς πράγματα στον αέρα. Διαβάστε την τέταρτη σελίδα στη διακήρυξη του ΚΚΕ για τις εκλογές. Εκεί θα καταλάβετε ότι και άποψη και σχέδιο υπάρχει για να κυβερνήσει αύριο το πρωί. Τρελαίνε το ελληνικό λαό. Όχι, να κυβερνήσει αυτό που θα ψηφίσει. Αύριο το πρωί, αν αυτό που ψηφίσει τρελαθεί, γιατί μόνο έτσι θα γίνει στην Ελλάδα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, είναι τοπικό να το συζητάμε. Αλλά αν αύριο το πρωί πήγαινε ο Έλληνας και έλεγε κουκουέρε, σας βαρέθηκα. Καταλάβαινε δηλαδή τι γίνεται γύρω-γύρω, γιατί αυτή είναι και η αλήθεια. Και έλεγε 25-30% και έπαιρνε την πρώτη εντολή για κυβέρνηση το ΚΚΕ. Θα μου πει με ποιο να κάνει κυβέρνηση. Πάλι πέσαμε σε τοίχο. Θέλει αυτοδυναμία. Λοιπόν, η τέταρτη σελίδα στη να δώσει αυτοδυναμία γιατί θα ξαναπάμε σε εκλογές. Έχω αφήσει τα χαρτιά κάτω στη μηχανή, στη βαλίτσα. Δεν ήθελα να τα φέρω γιατί λέω που πας στον Μπάμπιο στο Λεάνι και έχεις φέρει χαρτιά. Ναι, βλάκα λάξη. Και τα άκρυψα. Λοιπόν, η τέταρτη σελίδα θα τη φέρει ο Μιχάλης, θα δεσμευτεί να σας τη διαβάσει μετά τις εκλογές, να μην πείτε ότι κάνει προπαγάνδα. Όλα τα κόμματα μπορούν να την εφαρμόσουν άμεσα. Και μπορούν να την εφαρμόσουν από τον πρώτο μήνα διακυβέρνησης της χώρας. Ναι, αλλά δεν θέλει. Κανείς δεν θέλει. Φυσικά. Η ζωή μας θα έφτιαχνε σε τρεις μήνες. Και πάνω σε πολύ καλύτερη ροή καθημερινότητας για όλους μας, θα μπορούσαμε να δούμε πώς μπορούμε να σηκώσουμε και τη χώρα ψηλά. Να ξανασταθεί γερά στα πόδια έτσι και να πάει μπροστά. Δεν θέλει κανένας να τα εφαρμόσει. Δεν είπα εγώ ότι οι εγκέφαλοι του κόσμου τούτου είναι οι κομμουνιστές μόνο. Είπα ότι αυτοί τουλάχιστον έχουν τη διάθεση. Και επίσης έχουν και κάτι άλλο, τελευταίο, ναι και σας ακούω Μιχάλη μου συγγνώμη, έχουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Το ΚΚΕ δεν το έχει απεμπολίσει ποτέ. Μην μπερδευόμαστε, έτσι. Αυτό. Το να είσαι αντίθετο σε κάτι, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ θεμητό. Το να ψάχνεις δικαιολογίες για να μην ψηφίσεις κάτι είναι άλλο. Για μένα. Δηλαδή, για αυτόν ο οποίος ιδεολογικά λέει το ότι εγώ ρε παιδιά είμαι απέναντι σε αυτό, το θεωρώ πολύ θεμητό. Όπως μου επιτρέπεται και εμένα να είμαι απέναντι σε κάποιον άλλον. Αλλά το να ψάχνει κάποιος και να λέει ναι, εγώ συμφωνώ, αλλά να ψάχνει να βρει δικαιολογίες για να μην ψηφίσει και μάλιστα να μην αγωνιστεί, γιατί το πρωτεύον αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε το αν θα γίνει το κουκουέ κυβέρνηση, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο όμως, ούτε αν και πώς θα κυβερνήσει το κουκουέ και με ποιον τρόπο θα αλλάξει τον κόσμο. Το ζήτημα είναι ένα. Αυτή τη στιγμή είχες κάποια δικαιώματα τα οποία η νέα γενιά δεν γνωρίζει καν ότι είναι δικαιώματα. Οκ. Okay. Στα έχουνε λαιλατήσει. Έχεις φτάσει στο σημείο μηδέν. Στο ναδύρ. Θα αγωνιστείς για να μην πας ακόμα πιο κάτω. Γιατί αυτή είναι η ιστορία πλέον. Γιατί θα σε πάνε ακόμα πιο κάτω. Όσο και αν δεν μπορεί να το σκεφτείς, να το συλλάβει ο νους σου, όσο και αν δεν μπορείς να το έχεις σαν μέγεθος. Θα σε πάνε ακόμα πιο κάτω. Αν πιστεύεις δηλαδή το ότι οι ελαστικές μορφές εργασίας είναι μια εργασία η οποία αυτή τη στιγμή δίνει τη δυνατότητα σε κάποια παιδιά έστω και να έχουν μια απασχόληση, δεν έχεις καταλάβει τι θα γίνει. Λοιπόν, τα είπε καλά ο Μιχάλης. Εξαιρετικός. Να σου πω λοιπόν, ναι. Η ώρα σου ως πολιτικός έλειξε. Το ξέρω, ναι. Έχεις. Όχι, δεν θα χαιρετήσεις. Θα μείνεις λίγο να μιλήσουμε για ΑΕΚ. Τι να πούμε, Εβέλα. Να μου είπα, μιλήσουμε. Να πούμε τι κάνει, πώς τα βλέπεις. Κατάλαβες τώρα τι σου είπα. Σου έκανε αλητεία. Θα σου φάει άλλη μισή ώρα για να κάνει καβαλέ με Άκη και με Σίτη.
Δεν υπάρχει, κοίταξε. Με την ΑΕΚ δεν έχει να πει, δεν ξέρει. Η ΑΕΚ πάει. Πώς δεν ξέρει. Μεταγραφέ έχει κάνει, θα κάνει. Κοίταξε, υπάρχουν δύο συνάδελφοι που έχουν διαλύσει τα αθλητικά δρόμενα στη χώρα. Ο ένα μόλι αποχώρησε από το στούντο πριν από εμά. Ο Σαμπράκο. Είναι αυτό που πρώτο έφερε τη λέξη σχέδιο. Ο άλλο είναι ο Μπραουδάκη που έφερε τη λέξη διαχείριση. Πρέπει να έχουμε σχέδιο και να κάνουμε διαχείριση. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι ένα αρχιτέκτονα. Αναζητούνται και τα δύο. Ένα αρχιτέκτονα και αυτό που θα αναλάβει διαχειριστή στην πολυκατοικία. Λοιπόν, ποιο ξέρει από αυτά τα στοιχεία τι έχει κάνει η ΑΕΚ φέτος. Η ΑΕΚ πήρε παίκτες, δεν τους ξέρουμε, θα τους δούμε. Έχει πάρα προπονητή που δεν τον ξέρουμε, θα τον δούμε. Οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ όλοι ελπίζουν ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να τα καταφέρει, να τους οδηγήσει με ένα πορτογαλικού τύπου μοντέλο και ωραίο ποδόσφαιρο σύγχρονο επιθετικό να παίξουν καλή μπάλα. Ότι τα εργαλεία αφού που περιμένουν, είναι καλή. Λέω εγώ επειδή ξέρω καλά τους Πορτογάλους, αφού περιμένουν. Κανένας Πορτογάλος τους 6 πρώτους μήνες δεν έχει δείξει τίποτα. Καλά, άμα δεν τον έχει φέρει δίκη ΑΕΚ ψάχνοντας ποιος είναι και δεν τον πιστεύει και τον έφερε για να αναλώσουμε στο δίμηνο, κάνει κακό του κεφαλιού του. Εγώ πιστεύω ότι εδώ υπάρχει, ξέρεις τι, στόχευση Μελισανίδη για τη χρονιά που η ΑΕΚ θα μπει στο γήπεδό της. Σωστά. Η φετινή χρονιά λοιπόν είναι η προετοιμασία ενός δυνατού κορμού που θα μπορεί με 2-3 καλές προσθήκες του χρόνου να φτιάξει μια ομάδα που θα πάει σε άπερ επίπεδο, θα ανέβει. Ναι. Για πάμε την ώρα τέτοιο. Πάει να χτίσει. Ναι, πριν πάμε, μόνο να πω σε έναν φίλο ο οποίος έχει στείλει πολλά μηνύματα εδώ και είναι παντογνώστης. Και αφού είσαι παντογνώστης, τουλάχιστον οφείλεις τα πράγματα να τα ξέρεις ούτε πώς είναι. Και κομματικά και πολιτικά έχει αποκατασταθεί ο Άρης Βελουτσιώτης εδώ και πολύ, 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 πολύ καιρό. Και προφανώς η προπαγάνδα την οποία θέλεις να κάνεις με το δικό σου μυαλό που δεν αποδέχεται κάτι άλλο εκτός από αυτό το οποίο έχει μέσα κουκουλιάσει. Το θεωρείς ότι είναι άποψη. Για να έχεις άποψη, φίλε, για να έχεις γνώμη, πρέπει να έχεις και γνώση. Έτσι. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η γνώμη σου δεν μπορεί να μετρήσει. Έτσι. Μάλλον το λες για το φίλο που έχει στείλει αυτό το εκπληκτικό μήνυμα που λέει ότι εκτός και αν το ελληνικό κουέ ασπάζεται κάποιον άλλο κομμουνισμό, γιατί ο κομμουνισμός δεν έχει κανένα ηθικό πλεονέκτημα. Μια ματιά στο τι έχει γίνει παγκοσμίως στο όνομά του φτάνει. Αδερφέ, έχεις απαντήσει μόνο σου. Δεν μιλάει κανένας για το τι κακό στρεβλό έχει γίνει στο όνομα μιας ιδεολογίας. Μιλάει για την ιδεολογία. Αυτά. Λέει ο άλλος, θα μιλήσουμε για City. Πετάγεται ο προβοκάτορας. Εγώ νόμιζα θα πει: έχουμε μια φανέλα την καινούρια που παρουσιάστηκε πρώτα. Ωραία καινούρια. Αν και εμένα μ' άρεσε εκείνη που ήταν πριν 4-5 χρόνια με τη λαιμόκοψη. Άλλαξε εταιρεία τώρα. Μόλι εντάξει, αλλάζουν. Εμένα μ' αρέσουν πάντα αυτές που έχουν ένα στοιχείο κλασικού. Έτσι. Η Λίβερπουλ έκανε τέτοιο νομίζω φέτος. Δεν ξέρω, δεν την είδα. Πιο μεγάλο άσπρο στο λαιμό. Όχι, κανονικό, το κλειστό τη λαιμόκοψη με την άλλη χρωματική. Κοίταξε. Ιστορική, έτσι ιστορική για τη City θα ήταν να βγάλει τελείως γαλάζια με στρογγυλό λαιμό και άσπρο στο μανικάκι. Και για τη Λίβερπουλ τελείως κόκκινη με πολύ στενό αλλά χοντρό βε άσπρο. Ναι, αυτές ναι. που φόραγε την εποχή του Τόσακ, του Κίγκαν, του Χάιγουε ναι, 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 έχεις δίκιο σε αυτό. Κάποτε ήμασταν και εμείς παιδάκια δηλαδή. Ναι, ναι. Κάτι αιώνες. Ναι. Τι θες να σου πω, ρε Μπάμπη, στην Ευρώπη εγώ εδώ τσακωνόμουν με όλους τους United τόσα χρόνια. Νομίζω θα αλλάξω τώρα. Τους έλεγα ότι η μεγαλύτερη αγγλική ομάδα στην Ευρώπη είναι η Liverpool. Τελεία, τι άλλα με τώρα ψέματα. Από πίτα που δεν δρούσε, σε νοιάζει και αν καεί. Τι σε νοιάζει για την πάρει η Liverpool. Εγώ δεν έχω. Εγώ με την Ευρώπη έχω ένα ιστορικό κυπελούχον εκεί να κάθεται από το 71. Να έχω να λέω ότι πήρα και ένα κυπελούχον. Τελείωσε. Τα υπόλοιπα έχεις να συζητήσουμε τίποτα άλλο για τα υπόλοιπα. Γλιστράς, αυτοκτονής από συνοχτό. Κοίταξε. Πραγματικά αν με ρώταγες πέρσι τι ήθελες περισσότερο να πάρεις, το Champions League ή το πρωτάθλημα, επειδή εγώ είμαι ευρωπαϊστής, θα σου έλεγα θέλω το Champions League. Όχι, δεν είσαι Liverpool όμως. Ναι, είμαι Liverpool. Δεν είσαι Liverpool. Κανονικός. Δεν υπάρχει Liverpool. Εγώ είμαι Liverpool. Όποιον Liverpool ρώταγες και του έλεγες σου χαρίζω ένα από τα δύο, πάρτο. Πάρτο και φύγε. Δεν, πρωτάθλημα δεν μακράν. Το έχω εγώ αυτό, δεν το έχω. Ειλικρινά δεν το έχω. Εντάξει, πολλά χρόνια για τη Liverpool εσύ τώρα. Δεν πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι ιστορικά. Σκεφτόμουν να τα πω. Πολλά χρόνια και πρωτάθλημα, έχει δίκιο σου. Εσύ δεν έχει Premier. Από τότε που τη αλλάξαν όνομα, δεν έχει πάρει Liverpool πρωτάθλημα και είναι από το 92 Premier. Ναι. Το σκέφτεσαι και λες ένα αδιανόητο. Έχει πάρει Leicester. Έχει πάρει Blackburn. Έχει πάρει. Σε παρακαλώ τώρα. Ναι. Δεν γίνεται. Ναι, μην τολμήσει και πει έχει πάρει City. Σε βλέπω έτοιμο. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι του χρόνου κλείνει μια δεκαετία που δεν την ονειρευόμουν ποτέ. Έχει δίκιο η κόρη μου ότι εγώ ήμουν ο Γκαντέμις τόσα χρόνια. Μόλις έγινε αυτή η City το 10 τα σαρώσαμε. Γι' αυτό την παίρνω μαζί και πάμε Αγγλία μια φορά το χρόνο έτσι, παιδιά, να δούμε την ομάδα. Mm-hmm. Έχουμε πάρει πια πολλά. Νομίζω ότι τώρα δεν θα το πει ο Πέπ όπως το είπε πέρυσι. Τους είπε το Σεπτέμβρη, μην μιλάτε λέει, για φαβορή, δεν παίζει εδώ ο Μέση. Και η City δεν είναι έτοιμη για να θεωρηθεί φαβορή στο Champions League. Mm-hmm. Νομίζω ότι φέτος δεν μπορεί να απεμπολίσει
την ετικέτα μας σκανδαλική πέρυσι και πρέπει να το πολεμήσει διαφορετικά να το πάρουμε. Ήμασταν άτυχοι. Δεν περάσαμε, αν το σκεφτείς, εφαρμόστηκε το VAR από τη βουτιά του Sterling με τη Σαχτάρ που νικήσαμε 6-0. Συνεδρίασε η UEFA και είπε ότι δεν θα το καθυστερήσουμε, θα το βάλουμε από τώρα από τα νοκάουτ και την πληρώσαμε εμείς με δύο αποφάσεις με την Tottenham. Mm-hmm. Αλλά ήμασταν άτυχοι στο πέναλτι του Αγουέρο. Έχασε ο Αγουέρο, να το λέμε αλήθεια, το πιάσε ο Γιώρης. Αλλά ο Αγουέρο είναι από τους καλύτερους. Ναι, αλλά είναι από τους καλύτερους εκτελεστές. Δεν περίμενες να χαθεί. 0-1 στο Λονδίνο θα έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό. Εντάξει, έτσι είναι η μπάλα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα θα το πάρουμε του χρόνου. Τι να κάνουμε. Και μετά μας τιμωρήσουν. Να το έχουμε και αυτό. Για να μας διώξουν μετά. Γιατί δεν μας θέλουν. Γι' αυτό. Γιατί μας κυνηγάνε, δεν μας θέλουν. Τι να κάνουμε. Τι έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, γιατί δεν το λέτε. Έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν το λέτε. Αδερφέ, ο ΠΑΟΚ κατάφερε. Τώρα δεν θέλω να σας πειράξω, σας αγαπάω εγώ τους ΠΑΟΚ, δεν το ξέρετε, αλλά έχω να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έκανε η ΑΕΚ το 39. Ναι. Double. Εντάξει. Η ΑΕΚ το πήρε το 39. Μετά, επειδή η ΑΕΚ πήρε το πρώτο, έχει χάσει το μέτρημα ο Ολυμπιακός, γιατί μαγριοκοιτάει αυτός. Και έχει πάρει και ο Παναθηναϊκός ένα σωρό παραπάνω και από την ΑΕΚ. Αλλά αυτό πήρε ο ΠΑΟΚ, μην τρελαθείτε. Πάρε 5-4. Πρέπει να σε απαλλάξουμε γιατί σε περιμένουν οι ψηφοφόροι σου έξω. Φεύγω. Ήρθε η Κωνσταντίνα. Ψηφοφόρησε και τα λοιπά. Λοιπόν. Η Πανού του είπε ότι θα ψηφίσει τη Σεμίνα. Ρε, πού ψηφίζει, Αθήνα ή Πειραιά. Όχι, έκανε λάθος. Α, νομίζω Αθήνα. Ότι είναι... Αθήνα ψηφίζει. Αθήνα. Εγώ είμαι εδώ, Κωνσταντίνα μου. Σου έρχομαι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τα έχουμε όλα ανοιχτά εδώ πέρα, παιδιά. Δεν κρύβουμε τίποτα. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Καραλή. Καλό αγώνα του ευχόμαστε. Ρίξτε κάτι παραπάνω στο ΚΚΕ και θα το βρείτε μπροστά στην επόμενη μέρα. Όταν θα κατέβουμε στο πεζοδρόμιο να διαμαρτυρηθούμε, να φωνάξουμε, να διεκδικήσουμε. Γιατί δεν είμαστε για γκρινιά, για διεκδίκηση είμαστε. Έτσι. Αυτά που δικαιούμαστε ζητάμε. Δεν πάμε για να γκρινιάζουμε έτσι. Δεν είναι ΑΕΚ το κουκουέ δηλαδή. Το ξέρω ότι οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ είναι γκρινιάριδες. Αλλά ρίξτε εκεί στο ΚΚΕ και θα το βρείτε μπροστά σας έτσι κι αλλιώς στους αγώνες της επόμενης μέρας.